από την αρχή πολλές και τα δυνάμεις τώρα αστυνομικές, λες και τι θα γίνονταν. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν κάποια επεισόδια βέβαια στο μάτς του Κυπέλλου. Ατμόσφαιρα ντέρμπι, πολλοί κοζανίτες που άρχισαν να πιστεύουν ότι κάτι μπορούν να κάνουν. Η ΑΕΛ από την αρχή προσπάθησε να επιβάλλει το παιχνίδι και να επιτεθεί και κατάφερε με τον Καρακατζάνη να ανοίξει το σκορ μετά από μια ενέργεια, οφείλω να σου πω, και πάλι του Πατινιώτη. Δηλαδή, μία assist και τρία γκολ από Σέρβιρε. Τον νεαρό μεσοεπιθετικό. Σέρβιρε και σκόρα. Ήταν μόλις το πέμπτο λεπτό που ο Καρακατζάνης άνοιξε το σκορ. Η ΑΕΛ συνέχισε να επιμένει αφού μπορούσε και αντιμετώπιζε με επιτυχία τις επιθέσεις της Κοζάνης. Εδώ έχουμε το 2-0 του Πατινιώτη, ωραία ενέργεια του Μπούτσα. Το έστρωσε έτοιμο γκολ και ο Πατινιώτης λίγο πριν τη λήξη του μηχρόνου στο 45 λεπτό, μάλλον τελείωσε και το μάτς εκεί, σε αυτό το 0-2 και βλέπουμε πόσο έξαλα πανηγυρίζει τρέχοντας τον πάγκο. Στην συνέχεια δεύτερο ημίχρονο, μια προσπάθεια από τους γηπεδούχους να αντιδράσουν, καλή αντιμετώπιση από την πλευρά των αμυντικών της ΑΕΛ, οι οποίοι ξεχύνονται στην αντεπίθεση. Ωραία ενέργεια εδώ από τον Καρακατζάνη που ήταν επίσης από τους διακριθέντες. Κώστας ο Νιμπεγλέρα σερβίρει δεξιά στον Πατινιώτη. Εκείνος ελίσσεται, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, στο καλό του πόδι και ευνηδιάζει τον τερματοφύλακα. 0-3 και τρέχει να πανηγυρίσει μαζί με τους οπαδούς της ΑΕΛ. Τίτλο καθαρά προσωπική υπόθεση. Προσωπική υπόθεση, ναι. Αποκατάσταση της τάξης συνολικά θα έλεγα. Μετά την νίκη της ΑΕΛ που έχει δύο μήνες να πανηγυρίσει η ΑΕΛ νίκη. Και σαφέστατα δικαίωση, προσωπική υπόθεση για τον νεαρό ποδοσφαιριστή, τον Πατινιώτη. Ναι. Και θα δω ένα επίσης ωραίο συνδυασμός Πατινιώτη και από τον τρόπο που λειτουργεί και σκοράρει, κάνει μεγάλη εντύπωση να καταλάβεις αυτό. Έτσι, ενώ δεν ήταν αποτελεσματικός μέχρι τώρα στα παιχνίδια που έχει παίξει, δεν έχει σκοράρει. Κατάφερε να πετύχει τρία γκολ μαζεμένα και να χειροκροτηθεί, να αποθεωθεί θα έλεγα και από τον κόσμο και τους 500 πλαϊσσές φιλάθλους που βρέθηκαν εκεί. Κακή έξοδος η Καλιά εδώ, στο 88 έγινε το γκολ από τη μία μεριά, 1-4 από τον Παπαδόπουλο στο 89 και πάμε να ακούσουμε τι υπόθηκε. Άνετ ήταν έτσι πως φάνηκε προς το τέλος. Για μας ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι όπως και όλα τα άλλα και για την πορεία που κάνουμε στην ομάδα και στο πρωτάθλημα. Εξελίχθηκε ευχάριστα για μας αυτό το απόγευμα. Στρατηγία να μην συμβάσει με αυτή την εμφάνιση. Η Λάρισα είναι μεγάλη ομάδα. Μέσα έξω πρέπει να κερδίζει όλα τα παιχνίδια. Αυτή είναι η φιλοσοφία της ομάδος. Πιστεύω ότι το καταφέρνουμε σε ένα μεγάλο βαθμό. Μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για τη στιγμή που βρισκόμαστε και μετά τα τελευταία ανεπιτυχή ή άτυχα αποτελέσματα που είχαμε, που μας δίνει και καλή ψυχολογία, μας δίνει χρόνο για καλύτερη δουλειά και μας δίνει αυτό που θέλαμε. Ρεσάραμε πολύ καλά την Κοζάνη, η οποία είναι μια αξιόμαχη ομάδα. Ευτυχήσαμε νωρίς να πετύχουμε τέρμα και σιγά σιγά νομίζω ότι επιβάλλουμε το ρυθμό μας και φτάσαμε σε αυτή την πολύ σημαντική νίκη. Συγγνώμη, θα πω ότι το αποτέλεσμα είναι δίκιο. Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, ήταν αδύνατο μετά το δεύτερο γκολ να παίξουμε τη Λάρισα για να μπορούμε να γυρίσουμε το αποτέλεσμα. Μια ομάδα εδώ και καιρό που είχα πει ότι είναι καλό που οι δικοί μας προσφερειστές και αντίπαλες ομάδες αντιμετωπίζουν αυτήν την ομάδα. Μια ομάδα με μεγάλη ιστορία.